Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιούμαν και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε ένα από τα σπιρτόκουτα που έχουμε. Αυτά τα σπιρτόκουτα τα βγάζουμε σε 10 μεγέθη και όλα είναι υπολογισμένες διαστάσεις με τα νούμερα του Fibonacci, οι οποία είναι τα πιο ωραία και πιο αισθητικά μεγέθη που μπορεί να γίνουν. Το κουτί είναι κατασκευασμένο από E-Flute Ondulé, έτσι το λέμε, και είναι κομμένο και έχετε έτοιμο με τις πυκμάνσεις. Εδώ βλέπετε που έχουμε ένα τετράγωνο στη μέση, είναι η βάση του κουτιού. Και πάνω σε αυτό φτιάχνουμε το κουτί. Διπλώνουμε εδώ, είναι πάρα πολύ απλό, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και χρησιμοποιούμε το τραπέζι για να κουμπώνει ωραία. Πάντα χρησιμοποιούμε μια επιφάνεια του τραπέζι ή κάποιο πάγκο. Εδώ είναι η άλλη μεριά. Εδώ αυτά εδώ τα διπλώνουμε, μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε το τραπέζι και από εδώ είναι το άλλο. Τώρα στην ουσία το κουτί είναι έτοιμο. Τώρα για να γίνει λίγο πιο όμορφο χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο το οποίο είναι κατασκευασμένο από ασημάτσαλο και αυτό το χρησιμοποιούμε να φτιάχνουμε λίγο τις γραμμές του κουτί. Αν δεν σας έχει διπλωθεί παντού όμορφα, με αυτό εδώ το σιδερώνουμε λίγο και έρχεται πιο όμορφο. Εδώ στις γωνίες μπορείτε να πάτε και λίγο διαγώνια έτσι για να μην κάνετε ζημιά. Και όσο πιο πολύ το κουτί το σιδερώνετε τις πυκμάνσεις, τόσο πιο όμορφο θα είναι το αποτέλεσμα. Εδώ αυτό είναι έτοιμο. Όπως το βλέπετε είναι γερό, πολύ απλό. Δεν χρειάζεται κόλλα, δεν χρειάζεται τίποτα. Και τώρα πάμε στο δεύτερο στάδιο, η οποία είναι το γύρω-γύρω του σπιτόκουτο. Εδώ πέρα βλέπετε έχω κάποια κομμάτια χαρτόνια, η οποία από τη μία πλευρά έχει ένα κόψιμο που είναι λίγο ζιγ-ζακ. Αυτό το κομμάτι, επειδή είναι πιο μικρό από αυτό, μπαίνει εδώ από κάτω, πάντα. Άμα το βάζετε από πάνω, δεν θα είναι σωστό. Οπότε, εδώ που έχουμε το σημάδι είναι από κάτω. Λοιπόν, το κουτί, εγώ το φτιάχνω έτσι στο χέρι μου, βάζω μέσα το σπιρτόκουτο και εμένα με βολεύει να ακουπάω το τραπέζι εδώ, βάζω λίγη σιλικόνη εδώ γύρω-γύρω, στις άκρες, όχι πολύ κοντά, κάνω και λίγο ένα έτσι και μετά το σηκώνω και το κουμπώνω. Αυτό, λίγο το δουλεύω με το χέρι και είναι έτοιμο το κουτί. Αυτό είναι το σπιρτόκουτο μας, έτοιμο, το βλέπετε με πολύ λίγη πίεση, αν το φτιάχνετε σωστό. Αν βρίσκετε το κουτί ότι είναι λίγο σφιχτό και δεν σας πάει καλά, μπορείτε λίγο να σιδερώστε εδώ τις πάνω άκρες πάλι λίγο για να σας μπαίνει λίγο πιο εύκολο μέσα. Και αυτό είναι το κουτάκι μας. Τι ωραίο κουτάκι που είναι.